Θα θυμάστε, κυρίες και κύριοι, τον περασμένο Σεπτέμβριο, ένα τραγικό περιστατικό στο λιμάνι του Πειραιά, όταν κάποιος επιβάτης, ο Αντώνης Καριώτης, επιχείρησε να μπει στο επιβατικό πλοίο Blue Horizon και κάποια μέλη του πληρώματος τον πέταξαν, κυριολεκτικά τον πέταξαν στη θάλασσα. Είναι αυτές οι εικόνες τις οποίες παρακολουθούμε, με αποτέλεσμα ο άνθρωπος αυτός να βρει τραγικό θάνατο. Έχουμε μαζί μας τηλεφωνικά την κυρία Σοφία Τσαγκαράκη. Είναι δικηγόρος της οικογένειας και είναι και πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου στο Λασίθι, στο νομό Λασιθίου της Κρήτης. Διότι σήμερα, κυρία Τσαγκαράκη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Ευχαριστώ που είστε εδώ. Είχαμε εισαγγελική πρόταση για παραπομπή 4 ανθρώπων σε δίκη. Σωστά. Ναι, σωστά. Η εισαγγελική πρόταση την έχουμε λάβει εμείς από χθες και προτείνει στο Δικαστικό Συμβούλιο, στο Συμβούλιο Πελιμεντρικών Πειραιά, ο εισαγγελέας την παραπομπή των 4 κατηγορουμένων που ήδη γνωρίζουμε από το στάδιο της ανάκρισης ποιοι είναι αυτοί. Μιλάμε για ποιους, μιλάμε για τον πλοίαρχο ασφαλώς. Ναι, τον πλοίαρχο, τον ύπαρχο, τον υποπλοίαρχο και τον ναύπληρο. Μάλιστα. Ήδη είναι ναι, πείτε μας παρακαλώ, μην σας διακόπτω. Ναι, ο πλοίαρχος και ο ύπαρχος ήδη κρατούνται, είναι προφυλακισμένοι. Ο ναύπληρος και ο υποπλοίαρχος είναι ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Τώρα εξηγήστε μας κάτι παρακαλώ, κυρία Τσαγκαράκη. Εδώ έχουμε μια εισαγγελική πρόταση, η οποία γίνεται προς ποιον, προς κάποιο δικαστικό συμβούλιο, το οποίο εν τέλει θα κρίνει εάν αυτοί οι τέσσερις θα παραπεμφθούν και για ποια αδικήματα. Ναι, είναι το Συμβούλιο Πλημελιωδικών Πειραιά, όπως προείπα, και θα εκδοθεί το βούλευμα της παραπομπής τους. Μάλιστα. Υπάρχει περίπτωση το Συμβούλιο Πλημελιωδικών να κρίνει διαφορετικά και να μην παραπεμφθούν και οι τέσσερις, ή να είναι διαφορετικό το κατηγορητήριο από αυτό το οποίο προτείνει ο εισαγγελέας? Το θεωρώ απίθανο να μην παραπεμφθούν, διότι είναι σοβαρότατα τα αδικήματα. Παραπέμπονται για κακουργηματικές πράξεις και οι τέσσερις. Κακουργήματα και οι τέσσερις, λοιπόν, ναι. Και υπάρχουν και πρόσθετα και πλημελιωδικές πράξεις. Θα είναι απίθανο να μην παραπεμφθούν και οι τέσσερις. Αυτό το οποίο δεν είχε συμπεριληφθεί και είχαμε ζητήσει εμείς ήταν να ληφθεί υπόψη και το θέμα της ρατσιστικής συμπεριφοράς. Ναι, καλά κάνετε και το υπενθυμίζετε αυτό. Αυτό λοιπόν ήταν στην ευχέρεια του εισαγγελέα να το κρίνει, να το αξιολογήσει. Και του ανακριτή. Και του ανακριτή. Της ανάκρισης, γιατί στο στάδιο της ανάκρισης το είχαμε ζητήσει και υποβάλλω το σχετικό υπόνημα και αίτημα. Για το θέμα αυτό ήταν σαφής για μας η αντιμετώπιση, διότι ρητά υπόθηκε ότι θεώρησαν πως ήταν Πακιστανός, δεν ήταν καλά. Δηλαδή είναι χαρακτηριστική η αντιμετώπιση, η ρατσιστική. Αυτό βεβαίως φαντάζομαι το συμβούλιο που θα εκδώσει βούλευμα μπορεί, εάν κρίνει ότι έτσι είναι, να το προσθέσει στο κατηγορητήριο, έτσι δεν είναι? Θα μπορούμε να το ελπίζουμε αυτό. Άρα, επομένως, δεν είναι δεσμευτική, θέλω να πω, προς το Συμβούλιο Πλημελιωδικών η εισαγγελική πρόταση που εκδόθηκε τώρα. Θεωρώ πάντως ότι τουλάχιστον έτσι όπως προτείνεται θα παραδεχθούν, θα ληφθούν υπόψη. Δεν σας άκουσα, με συγχωρείτε πολύ. Θεωρούμε όμως, παίρνουμε ως δεδομένο εμείς και πιστεύουμε ότι το ελάχιστο θα είναι έτσι όπως προτείνεται. Να παραδεχθούν. Μάλιστα. Κυρίως λοιπόν για κακουργηματικές πράξεις, αυτό είναι φαντάζομαι το οποίο θέλει και η οικογένεια, δεν μπορεί να θέλει κάτι διαφορετικό. Όχι, για ένα έγκλημα το οποίο καταγράφηκε από τον τηλεοπτικό φακό και από που θυμίζω ενέργεια, ότι αν δεν είχε καταγραφεί και είχαμε μείνει στην αρχική ανακοίνωση, θα νομίζαμε ότι κάποιος άνθρωπος ο οποίος ενδεχομένως δεν είχε και σώαστας φρένας πήγε μόνος του να πηδήξει σε ένα πλοίο που έφευγε και έπεσε στη θάλασσα και πνίγηκε. Για να θυμόμαστε και πώς έχει εξελιχθεί αυτή η ιστορία. Ναι, πραγματικά έτσι είναι και είναι σημαντική η άμεση αντίδραση του κόσμου, ο οποίος αντιλήφθηκε το γεγονός αυτό και τον πνιγμό του Αντώνη με αυτές τις συνθήκες και άμεσα γνωστοποιήθηκε και έγινε από τα μέσα μας ενημέρωσης γνωστός σε όλους μας. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Τσαγκαράκη. Καλό σας βράδυ καλά. Και θα είμαστε βέβαιως σε επαφή, θα το παρακολουθούμε το θέμα. Και τώρα βέβαιως συμπληρώνεται ένας χρόνος και από ένα άλλο σημαντικό γεγονός, από ένα ναυάγιο το οποίο σημειώθηκε στην Πύλο και στήχησε τη ζωή σε τουλάχιστον
600 ανθρώπους. Διοργανώνεται μια συναυλία και είναι μαζί μας ο κύριος Πέτρος Κωνσταντίνου, μέλος της κίνησης Ενωμένη Ενάντια στο Ρατσισμό και τη Φασιστική Απειλή. Τι κάνετε? Ευχαριστώ πολύ που είστε εδώ. Πείτε μας για αυτή την πρωτοβουλία. Είδα ότι θα τραγουδήσει και ο κύριος Φίβος Δελιβοριάς. Κοιτάξτε, είναι μια πρωτοβουλία για να αναδείξουμε ένα μεγάλο ζήτημα. Το ότι μιλάμε, το ότι πέρυσι στις 14 Ιουνίου είχαμε το μεγαλύτερο ρατσιστικό έγκλημα που έγινε στην Μεσόγειο, έγινε μέσα στην ευθύνη διάσωσης της Ελλάδας και η κατάληξη ήταν να έχουμε πάνω από 600 πνιγμένους ανθρώπους. Ήταν ένα έγκλημα για μας, ήταν μια δολοφονία. Αυτό το καμπανάκι είναι που χτυπάμε. Από την πρώτη στιγμή που έγινε, η εικόνα ήταν ότι 16 ώρες ένα σαπιοκάραβο που το εντοπίσανε, το παρακολουθούσανε, το είδανε με στιβαγμένους ανθρώπους. Καμία διάσωση για τις 16 ώρες. Μετά έχουμε τη ρημούλκησή του προς την Ιταλία. Να το άλλο ένα pushback ήταν η επιχείρηση. Όταν το καράβι βούλιαξε, δεν είχαμε άμεσα διάσωση. Πάνω από 40 λεπτά οι άνθρωποι πνιγόντουσαν και ήταν σε απόσταση το λιμενικό. Και αμέσως μετά άρχισε η συγκάλυψη. Από την επόμενη μέρα, με ανακοινώσεις του λιμενικού, το ότι δεν έγινε καμία πρόσδεση σκηνιού, μετά το αλλάξανε, αλλά αυτό το οποίο επακολούθησε μετά με τους διασωθέντες είναι τραγικό. Να έρχονται αδέρφια και να αγκαλιάζονται μέσα από τα κάγκελα, ουσιαστικά να φυλακίζονται, να φημώνονται και μια ανακριτική διαδικασία η οποία είναι προκλητική. Δηλαδή ήδη τώρα που ανοίγουν τα στόματα, άνθρωποι περάσανε ανάκριση με πίεση από το λιμενικό για το τι να πούνε, να μην πούνε ότι το λιμενικό έκανε πρόσδεση, ότι έφταιγε το λιμενικό, μην τα γράφετε αυτά. Και αυτά είναι... Αυτό ως πληροφορία δηλαδή ότι ασκήθηκε τέτοιου είδους πίεση, από πού προκύπτει, κύριε? Προκύπτει από δημόσιες δηλώσεις επιζησάντων που βρίσκονται στο εξωτερικό και αισθάνονται ασφαλείς να βγουν πλέον να τα πούνε. Έχουν γίνει πάρα πολύ έγκυρες έρευνες από ομάδες δημοσιογράφων που τα έχουν καταγράψει αυτά τα πράγματα. Αλλά κοιτάξτε, μιλάμε για τα Τέμπη και το Μπάζωμα. Μπάζωμα υπήρξε και στην Πύλο. Το να αρπάζεις τα κινητά των ανθρώπων και να τα εξαφανίζεις για πάνω από ένα μήνα και μετά τα κινητά αυτά να είναι χαλασμένα, πρέπει να εξηγήσει κανείς πώς χαλάσανε αυτά τα κινητά. Πώς δηλαδή σβήσανε εικόνες που υπήρχαν και βίντεο που υπήρχαν μέσα σε αυτά τα κινητά. Κύριε συνάδελφε, κάποιο ερώτημα προς τον κύριο Κωνσταντίνου και σε σχέση με το περιστατικό, αλλά και σε σχέση με την πρωτοβουλία αυτή, την συναυλία η οποία θα πραγματοποιηθεί. Εγώ να πούμε, επειδή το κ. Κωνσταντίνου αναφέρθηκε στις έρευνες που έχουν γίνει, να υπενθυμίσουμε ότι η δημοσιογραφική, η διεθνής δημοσιογραφική έρευνα για τον Αβίδιο της Πύλου, που πιστοποίησε πολύ μεγάλο βαθμό την ολιγορία, την εγκληματική ολιγορία, ας το πούμε μαλακά τώρα, του λιμενικού, έχει πάρει το βραβείο δημοσιογραφίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Δηλαδή δεν έχουμε απλώς κάποιες καταγγελίες, έχουμε μια τεκμηριωμένη έρευνα και από δημοσιογράφους και από διεθνείς οργανισμούς και από μη κυβερνητικές οργανώσεις. Το λέω αυτό γιατί δεν είναι στη συζήτηση, στην τρομακτική αυτή ιστορία, δεν είναι ο ένας ισχυρισμός και ο αντίθετος ισχυρισμός και να βγάλουμε μια μέση άκρη. Υπάρχουν, η μία πλευρά έχει τεκμηριωμένες θέσεις, μάλλον έχει τεκμηριωμένες ενδείξεις για το τι έχει συμβεί. Αυτή είναι η μόνη παρατήρηση που να κάνω. Από τη δικιά μας τη μεριά δεν ισχυριζόμαστε ότι υπήρξε κάποιο επιχειρησιακό λάθος στη συγκεκριμένη στιγμή. Υπάρχει μια προϊστορία στα pushback. Υπάρχει μια Ελλάδα που είναι καταδικασμένη για το φαρμακονήσι, άλλο ένα έγκλημα με το οποίο πραγματικά είχαν γίνει οι ίδιες προσπάθειες συγκάλυψης. Δεν είχε φτάσει ποτέ καν να γίνει δίκη. Είχε μπει στο αρχείο η υπόθεση αυτή. Και μιλάμε για επαναπροωθήσεις στα σύνορα, μιλάμε για μασκοφόρους στον Εύρο, στο Αιγαίο, άνθρωποι να πετάγονται σε σχεδίες και αυτά τα πράγματα δεν έχουν σταματήσει ούτε στις μέρες μας. Και μάλιστα ξανά τώρα. Άρα για μας δεν είναι θέμα τα επιχειρησιακά λάθη τα οποία γίνανε. Είναι μια πολιτική που η κυβέρνηση Μητσοτάκη και ειδικά στον ακροδεξιό κατήφορο που έχουν πάρει, την έχουν κάνει σημαία τους. Σημαία είναι η αποτροπή, τα κλειστά σύνορα, δεν περνάει κανένας, ο φράχτης του Εύρου, δοξάζουν δολοφονικές μεθόδους και τη θανατοπολιτική. Κύριε Κωνσταντίνο, τώρα κάποιος θα σας χαρακτήριζε αν θέλει να. Όχι εγώ, κάποιος κυβερνητικός εννοώ. Κυβερνητική. Το λέω γιατί αυτό έτσι χαρακτηρίστηκαν και Έλληνες ευρωβουλευτές
οι οποίοι ψήφισαν σχετικό ψήφισμα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Κοιτάξτε όμως τώρα το ποιος είναι πατριώτης και πώς χρησιμοποιούν τη σημαία, ας μην το ανοίξουμε. Καλά, όχι, δεν είναι του Εύρου και τον αποκαλείς τους πρόσφυγες, τις προσφυγωμάνες, ότι είναι εισβολής. Και να το φτάνει στο σημείο όπου ο ίδιος ο Πρωθυπουργός να λέει. Και εμπιστές, κύριε Κωνσταντίνο, αργότερα. Ακριβώς. Ποιοι ευθύνονται για τις πυρκαγιές στην Ταδιά, όπου περνάνε οι πρόσφυγες, ανάβουν φωτιές και μίλαγε πάνω σε καμένους ανθρώπους. Ο Μητσοτάκης είναι ο άνθρωπος που μίλησε για τους πνιγμένους ανθρώπους για να πει ότι τώρα τι μας λέτε. Για όλα αυτά, αυτά είναι οι διακινητές. Αυτοί που κλείσαν τα σύνορα, υλοποιώντας μια πολιτική της Ευρώπης φρούριο, πνίγονται οι άνθρωποι μπροστά τους και τι μας δείχνουνε, τους διακινητές. Ενώ οι εγκληματίες και οι δολοφόνοι είναι οι δικές τους πολιτικές. Και αυτά είναι που ανοίγουν το δρόμο στην ακροδεξιά. Είναι και οι διακινητές βέβαια ως εγκληματίες, έτσι. Είναι εγκληματίες, αλλά ξέρετε από πού παράγεται αυτό το εντάξει, έγκλημα. Εντάξει, το ακούω αυτό. Λοιπόν, όταν κλείνεις την πόρτα σε ανθρώπους που ασφαλώς. Δεν κατηγορεί κανείς τους πρόσφυγες, αλλά μόνο. Θέλω να μας πείτε για την πρωτοβουλία αυτή, για την συναυλία, πού γίνεται, ποιοι συμμετέχουν. Σε αυτή τη συναυλία ανταποκρίθηκαν πάρα πολλοί καλλιτέχνες. Mm-hmm. Θα δικήσω κάποιους. Είναι ο Φίβος ο Δελιβοριάς, είναι ο Σπύρος ο Γραμμένος, είναι η Φωτεινή Βελεσιώτου, είναι Φέλη η Φασούλη, η Μαρία η Παπαγεωργίου, η Ναταλία η Ρασούλη, συγκροτήματα η Φρανκ Πάνξο, ο Αλέξης Καλοφολιάς, Τουρνάρι Street Band, Βαλβολίνη, Βασίλης Ράλης. Πού γίνεται κύριε Κωνσταντίνο? Η συναυλία γίνεται στα γήπεδα Basket Roof Πυραιός 144 Πέτρου Ράλη, εκεί που είναι το Σεράφιο. Mm-hmm. Θα είναι το πρώτο βήμα από τη δικιά μας τη μεριά, διότι μπροστά μας έχουμε τη δίκη των 9 προσφύγων που πάνε να τους φορτώσουν όλο αυτό το έγκλημα στις 21 Μάη. Θα είμαστε στην Καλαμάτα, αλλά στις 20 του Μάη θα είμαστε στην Αθήνα, στην πρώτη συγκέντρωση. Όσοι θέλουν λοιπόν την Κυριακή, εκεί στα γήπεδα που είναι στο Σεράφιο. Κλείνουμε ένα τελευταίο. Ναι, ο ένας χρόνος είναι 14 Ιούνιου, ναι, όπου θα γίνουν συλλαλητήρια και στην Ελλάδα και στις πρεσβείες στο εξωτερικό. Είναι μια διεθνής πρωτοβουλία που λέει ξεκάθαρα να τιμωρηθεί η κυβέρνηση και η Frontex για αυτό το μαζικό έγκλημα και την δολοφονία. Και η δικιά μας η απάντηση είναι ανοιχτά σύνορα, καλοδεχούμενοι πρόσφυγες. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Κωνσταντίνου, μέλος της κίνησης ενωμένη ενάντια στο ρατσισμό και τη φασιστική απειλή.